Το 40ήμερο μνημόσυνο του τέως Υπουργού Υγείας, Βουλευτή και Δημάρχου Χανίων Μανώλη Σκουλάκη τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης στο Μητροπολιτικό Ναό των Χανίων. Στην επιμνημόσυνη τελετή το παρόν έδωσαν παλιοί συνεργάτες, φίλοι, πλήθος κόσμου και φορέων για να συλληπιθούν τα μέλη της οικογένειάς του, δηλώνοντας ταυτόχρονα την ευγνωμοσύνη τους για το έργο του όλα τα προηγούμενα χρόνια προς όφελος της πόλης και ευρύτερα του νομού Χανίων. Είμαστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε τη μνήμη του Μανώλη του Σκουλάκη, ενός συμπολίτη μας που ως γιατρός, ως βουλευτής, ως υφυπουργός, ως δήμαρχος πρόσφερε πάρα πολλά στον τόπο του και γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να το ανταποδώσουμε. Είμαστε σήμερα εδώ με πλήθος κόσμου για να τιμήσουμε τη μνήμη του Μανώλη του Σκουλάκη, του γιατρού, του βουλευτή, του υπουργού, του δημάρχου και ενός ανθρώπου που έχει κερδίσει το σεβασμό και την αναγνώριση από το σύνολο της κοινωνίας. Είμαστε εδώ λοιπόν με συγκίνηση ως Δήμος Χανίων να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε και τη συνολική προσφορά ως Δήμαρχος, μια σημαντική προσφορά και μια σημαντική παρακαταθήκη που όλοι εμείς οι επόμενοι οφείλουμε όχι μόνο να λάβουμε υπόψη αλλά να στηριχτούμε πάνω σε αυτήν. Πέρασε από αυτόν τον τόπο και άφησε πίσω του πολύ υλοποιημένο έργο. Το όραμά του ελπίζουμε και θα κάνουμε τα πάντα εμείς οι συνεχιστές του, ώστε και να διατηρηθεί και να πάρει συνέχεια. Ο Μανώλης Σκουλάκης θα μείνει στη μνήμη των ανθρώπων ως ο άνθρωπος που ήταν κοντά τους και που υλοποίησε τόσες πολλές κοινωνικές δομές για την προς όφελος του κοινωνικού συμφέροντος. Πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν είχαν αποκρισταλωθεί είναι πιο ξεκάθαρα για την προσφορά του. Είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με τον τόπο. Είναι πράγματα τα οποία είναι χειροπιαστά, είναι εύκολα ορατά και βέβαια είναι ένα κενό που είναι από τις περιπτώσεις που όταν λέμε ότι μένει δυσαναπλήρωτο έχει νόημα και ουσία. Ο άνθρωπος Σκουλάκης ξέρουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος προσφοράς ως γιατρός. Εγώ τον άνθρωπο Σκουλάκη που γνώρισα ως δήμαρχο και συνεργαστήκαμε στη θητεία την κοινή που είχαμε από τη μεριά του Δημάρχου Χανίων αυτός του Μητροπολιτικού Δήμου και από τη μεριά του Δήμου Πλατανιά εγώ. Ήταν μια συνεργασία η οποία ήταν απόλυτα παραγωγική, ειδικά σε θέματα διεκδίκησης που αφορούν την αυτοδιοίκηση, το θεσμικό της ρόλο και το πώς μπορεί να γίνει αυτή πιο αποδοτική, πιο λειτουργική. Με τη στιβαρή εμπειρία της ευρύτερης πολιτικής κοινής ως πολιτικός, ο αείμνηστος Μανώλης Σκουλάκης αποτέλεσε έπειτα πρότυπο για τους δημάρχους στη διεκδίκηση προς όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας κατ' επέκταση. Ήταν πάντα ένα σχολείο, έχοντας την εμπειρία της κεντρικής πολιτικής κοινής, πόσο ορισμένα πράγματα μπορούν να διεκπεραιωθούν με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να φέρει αποτέλεσμα και όχι απλώς να είναι διεκδίκηση για τη διεκδίκηση. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό στις μέρες μας και ο Μανώλης Σκουλάκης ήξερε να το κάνει πολύ καλά. 40 μέρες μετά την απώλεια του Μανώλη Σκουλάκη, συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε την αναγκαία παρακαταθήκη. Αυτό που μας άφησε σε αξίες και σε αρχές. Αιωνία του η μνήμη. Μας λείπει ήδη. Θα τον θυμόμαστε πάντα. Μάλιστα, οι παλιοί καλοί φίλοι του Μανώλη Σκουλάκη πήραν ακόμα μια σημαντική απόφαση προκειμένου να διατηρήσουν άσβεστη τη μνήμη του για να αποτελεί πάντα φωτεινό παράδειγμα πολιτικού και αυτοδιοικητικού προς μίμηση. Βρεθήκαμε φίλοι του Μανώλη του Σκουλάκη και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο φίλων στη μνήμη του Μανώλη του Σκουλάκη που θα έχει σαν φυσικό προορισμό την αναφορά του στο έργο που τέλεσε και να δώσουμε μια στήριξη και όθηση προς αυτόν, στη μνήμη του Μανώλη του Σκουλάκη.